Σήμερα, όπως βλέπετε, προδεκόμαστε ξανά μετά από αρκετό καιρό τα παιδιά. Πανερχόμαστε μάλλον. Έχουν πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα, τα προνοικόμενα απαραίτητα μέτρα και θα πάρουμε και ό,τι άλλο χρειαστεί στη συνέχεια. Έχουν έρθει υπεύθυνες δηλώσεις στο γραφείο σας? Έχουν έρθει μόνο δύο. Έχουν σύνολο 130 παιδιά. Έχουν δηλώσει ακόμα δύο. Έχουν προβλήματα τα παιδιά υγείας. Τώρα η πραγματική εικόνα θα φανεί αργότερα, αλλά πιστεύω ότι τα περισσότερα μυρφυρία των παιδιών θα τούν. Δηλαδή, δύο περιπτώσεις που είχα ότι δεν θέλανε οι γονείς στο βόδο να τα στείλουν, επιμέναν τα παιδιά να έρθουν και τα βλέπω και ήταν πρωί σήμερα εδώ. Σε επικοινωνία που είχατε με τους γονείς, βλέπετε ότι υπήρχε ανησυχία γενικά για το άνοιγμα? Υπήρχε ελάχιστη όμως. Ελάχιστοι γονείς είχαν κάποια ανησυχία. Ελάχιστοι. Περισσότεροι το θεωρούσαν ότι έπρεπε να ανοίξουν. Πώς τα βλέπετε τα παιδιά τώρα στο πρόβλημα? Τα παιδιά, όπως βλέπετε, υπακούν, δεν είναι το ένα πάνω στο άλλο. Έχουν πάει στους σταθμούς που τους έχουμε δει. Και βλέπω ότι έχουμε κάποια τάξη. Για μας είναι παράξενο αυτό η όλη εικόνα που παρουσιάζεται. Έχουμε προσπαθήσει και έχουμε λάβει όλα τα μέτρα. Έχουμε μοιράσει τις τάξεις σε δύο ομάδες. Από 8 μέχρι 11 άτομα είναι κάθε ομάδα. Από ό,τι βλέπω, η συμμετοχή των παιδιών, τουλάχιστον στις πρώτες ομάδες, είναι αρκετά σημαντική. Αύριο θα δούμε και τα υπόλοιπα παιδιά πόσο θα είναι. Έχετε στις υπεύθυνες δηλώσεις στο γραφείο σας? Υπεύθυνες δηλώσεις έχω μόνο 3 απογονείς που μου έχουν δηλώσει επίσημα ότι δεν θα έρθουν. Το έχουμε αφήσει ανοιχτό. Αν κάποιος και αύριο επιθυμεί να μην στείλει το παιδί του, μπορεί να μας το δηλώσει. Και είναι το λόγο για τον οποίο δεν θέλει να έρθει.